Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και το δορυφορικό στους όπου γης Έλληνες από δημούς μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Μας τιμά η επιλογή σας τηλεοπτικά αυτή την ώρα και να είστε πάντοτε καλά. Δύο ώρες εμείς ραδιόφωνο το πρωί αρχίσαμε στους 97,2, 8 με 10, όπως κάθε πρωί άλλωστε. 5 ραδιοφωνικές ζωντανές εκπομπές κάθε εβδομάδα. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεοπτικά, όπως κάθε εβδομάδα, 5 τηλεοπτικές ζωντανές εκπομπές κάθε εβδομάδα. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, «Ιερών παντοκρατορικών κελίων άξιον εστί Αγίου Όρους από το 930 μετά Χριστόν». Στο Άγιο Όρος, θα πρέπει να σας πούμε, υπάρχει ένα κελί ιδρυμένο από το 930 μετά Χριστόν. Δέχθηκε τη θαυματουργή επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος έψαλε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Ελεούσας, αντίγραφου της Παναγίας του Κίκου, τον ύμνο «Άξιον εστί» που αναφέρεται στην Παναγία μας. Και από τότε η μεν εικόνα μεταφέρθηκε στο Πρωτάτον, δηλαδή τον κεντρικό ναό του Αγίου Όρους. Ύμνος ψάλλεται σε κάθε λειτουργία σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας. Δυστυχώς αυτό το κελί τον 20ο αιώνα έπεσε σε παρακμή και μέχρι το 2014 ήταν ουσιαστικά ερυπωμένο και από μοναχούς αλλά και κτηριακά. Το Μάιο του ίδιου έτους, του 2014, η μικρή αδελφότητα που θα σας παρουσιάσουμε αμέσως τώρα ανέλαβε με μηδέν οικονομικές προϋποθέσεις αλλά και με πολύ πνευματικό ζήλο όχι μόνο να το επανδρώσει με 6 μοναχούς αλλά και απευθυνόμενοι στην αγάπη του κόσμου να ζητά βοήθεια για την σταδιακή χτηριακή αποκατάστασή του την οποία και θα δούμε σε βίντεο και φωτογραφίες που ακολουθούν. Ήδη πολλοί φιλάνθρωποι και φιλομόναχοι στηρίζουν οικονομικά αυτό το έργο τις ανάγκες, οι οποίες ωστόσο είναι αρκετές και μεγάλες και επειδή κυρίως το κτίριο απαιτεί πολλά χρήματα για να έρθει σε μια ανθρώπινη κατάσταση, γιατί δεν είναι, θα το δείτε και εσείς, και το ένα και το άλλο, η εκπομπή μας σήμερα. Πάμε στην άλλη γραμμή του Skype και εκεί θα συναντήσουμε τον πατήρ Ισίδωρο, μοναχό του Αγίου Όρους. Σας χαιρετώ, καλησπέρα σας και την ευχή σας, να είστε πάντοτε καλά. Χαίρετε κύριε Λουκά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, ευχαριστώ για όλο το οπτικό και φωτογραφικό υλικό και όλους όσοι δίπλα σας βοηθούν και συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Πατήρ Ισίδωρε. Και εγώ ευχαριστώ τη διεύθυνση και εσάς προσωπικά κύριε Λουκά για το ότι με καλέσατε και για το ότι και ξέρω και εσείς έχετε υποβληθεί σε ένα παρόμοιο κόπο για να προετοιμάσετε όλη αυτή την όμορφη εκπομπή σχετικά με το Άξιον εστί. Να είστε πάντα καλά. Είναι τιμή μας και ευχαριστούμε σήμερα που μας δίνετε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στο Άγιο Όρος, ιδιαίτερα με αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται από το 2014 μέχρι και σήμερα, πατήρ Ισίδωρε. Πραγματικά το κελί, όπως έχετε αναφέρει, η ζωή του ξεκινάει από το 10ο αιώνα, δηλαδή ξεκινάει ακόμα και πριν από τα 20 ένδοξα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Μάλιστα. Διότι, κύριε Λουκά μου, η ζωή στο Άγιον Όρος εξεκίνησε σε μικρά, απλά και ταπεινά κελιά. Κατόπιν εξελίχθηκε στα μεγάλα μοναστήρια, τα κοινόδια, όπως τα αναφέρουμε, όπως τα ονομάζουμε στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Και έτσι σιγά σιγά το Άγιον Όρος έγινε το παγκοσμίως γνωστό περιβόλι της Παναγίας μας. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι οι πρώτοι μοναχοί που ήρθαν στο Άξιον εστί έρχονται από το 930 μετά Χριστόν. Μάλιστα. Είναι ένα μνημείο μεγάλης πνευματικής και πολιτιστικής αξίας αυτών των ιερών κελίων άξιον εστί, πατήρ Ισίδωρε, έτσι δεν είναι. Και είναι και κυρίως συνυφασμένο και με αυτή την τοπική αγιορείτικη παράδοση. Το κελί ήταν αφιερωμένο στο 15 Αύγουστο της Παναγίας μας, κύριε Λουκά. Μάλιστα. Είναι το θερινό Πάσχα, έτσι το ονομάζουμε στο Άγιον Όρος, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Παναγίας μας, τη μετάστασή της στους ουρανούς. Και μετά όμως από αυτό το φοβερό θαύμα, από την αποκάλυψη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος στις 11 Ιουνίου εμφανίστηκε ως μοναχός καθώς με βλέπετε εμένα και έψαλε μπροστά από αυτή την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσα του Κίκου, όπως πολύ σωστά την ονομάσατε, γιατί ακολουθεί ως πρότυπο η εικόνα του Άξιον εστί, την Παναγία Ελεούσα του Κίκου μας. Τότε λοιπόν
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απεκάλυψε ένα επουράνιο ύμνο. Ένα υπερκόσμιο ύμνο, τον ύμνο προς την Παναγία μας, ο οποίος είναι ο κορυφαίος ύμνος που εξέρει το ρόλο της Παναγίας μας για τη σωτηρία του κόσμου. Μάλιστα. Βρίσκεστε αυτή την περίοδο στην Κύπρο, στη Λεμεσό ή τη γενέτριά σας, εκεί που είναι και το πατρικό σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε από πού κατάγεστε, πατήρ Ισίδωρε. Εγώ έχω γεννηθεί στην Λεμεσό. Μάλιστα. Έχω τελειώσει την πρώτη αστική, το Λανίτιο Γυμνάσιο. Υπηρέτησα 102 χρόνια στις δυνάμεις καταδρομών. Μάλιστα. Αποπεράτωσα τις σπουδές μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατόπιν αυτού απεφάσισα να πάω να αφιερωθώ στην Παναγία μας ή στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Πόσο καιρό είστε στο Άγιον Όρο? Είμαι από το 1989 και έφυγα σημαντιακή μέρα, 15 Αύγουστο, πάλι κύριε Λουκά. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επιλογή είναι επιλογή που πηγάζει από μέσα μας, πατήρ Ισίδωρε. Γιατί μια τέτοια απόφαση δεν είναι και εύκολη για να την πάρει κάποιος και να αφοσιωθεί σε αυτό τον ιερό σκοπό, την αφοσίωσή του και να υπηρετεί τον Κύριο. Σίγουρα, διότι εγώ είχαν προηγηθεί δύο επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος το 1981, όταν ήμουν φοιτητής. Μάλιστα. Και μετά έκανα και μία δεύτερη και πλέον αντιλαμβανόμουν ότι ο σκοπός της ζωής μου ήταν να αφιερωθώ στην Παναγία μας ως υπηρέτης της. Και αυτό συνέβη και το 1981, όταν πήγα και κατέληξε τελικά στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου ήδη υπήρχαν και άλλοι Κύπροι αδελφοί, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης Λεμεσού, όπως επίσης ο ηγούμενος Εφραίμ, και εκεί έγινα μοναχός και παρέμεινα εκεί έως το 2017. Και από εκεί και πέρα, πατήρ Ισίδωρε? Από εκεί και πέρα πήραμε τα γραφή από τη Μονή Βατοπεδίου στη Μονή Παντοκράτορος. Μάλιστα. Τοποθετήθηκα στο Ιερό Κελίον του Άξιον Εστίν, και με την ευλογία του ηγουμένου της Μονής Παντοκράτορος και του γέροντά μου, πατρός Λουκιανού, που είναι στο Άξιον Εστίν, ήρθα στην Κύπρο. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Τελειώσατε τη μονάδα καταδρομέων ως στρατιώτης. Πήρατε πανεπιστημιακή μόρφωση και μετά αποφασίζετε να αφοσιωθείτε εξ ολοκλήρου στον Κύριο και την Παναγία και την Εκκλησία μας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε αλήθεια να αποφασίσετε αυτή την πολύ σοβαρή κίνηση για τη μετέπειτα ολόκληρη ζωή σας? Εγώ, κύριε Λουκά μου, όταν τελείωσα το γυμνάσιο, το Λύκειο, εξατάξιο γυμνάσιο τότε, ήμουν άθεος. Δεν επίστευα τίποτα. Και όταν πήγα στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά, εκεί έζησα κάποιες επουράνιες εμπειρίες. Εγνώρισα πνευματικούς ανθρώπους. Εσαγηνεύτηκα από την ομορφιά του Αγίου Όρους. Και πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, ο οποίος είναι μεταξύ ουρανού και γης. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος με έπεισε ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να αφιερωθώ στην Παναγία του Αγίου Όρους. Μάλιστα. Δεν ήξερα ακριβώς πού να πάω. Ξέρετε, σε καλεί ο Θεός, αλλά σε αφήνει στην ελεύθερη επιλογή σου. Ναι. Να αποφασίσεις πού ακριβώς θα αφιερωθείς. Επειδή στο Άγιον Όρος υπάρχουν τρία είδη ζωής. Υπάρχει η ζωή στα κοινόδια, τα μεγάλα 20 μοναστήρια. Μάλιστα. Υπάρχει η ζωή στις σκήτες που είναι κάπως πιο μικρά. Και υπάρχουν και τα κελιά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Τα μοναστήρια, είπαμε, είναι 20, οι σκήτες 12, ενώ τα κελιά είναι πάρα πολλά. Και η ζωή εκεί είναι πιο απλή. Πιο απλή ζωή στα κελιά του Αγίου Όρους. Εγώ επέλεξα τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Όμως η Παναγία με τον δικό της τρόπο σιγά σιγά με οδήγησε στον κελιώτικο τρόπο ζωής. Πόσα συνολικά χρόνια στο Άγιον Όρος, πατήρ Ισίδωρε? Είμαι συνολικά 32 χρόνια, κύριε Λουκά μου. Είναι μια ολόκληρη ζωή, ξέρετε. Είναι μια ολόκληρη ζωή, την οποία πραγματικά χαίρομαι που με αξίωσε η Παναγία μας να είμαι υπηρέτης της. Χαίρομαι που με αξιώνει να επανέρχομαι στην πατρίδα μας. Σημειώστε, κύριε Λουκά, ότι όταν αποφάσισα να πάω τελεσίδικα στο Άγιον Όρος, είχα πει στον εαυτό μου, δεν θα ξαναπιστρέψω στην Κύπρο.
γιατί ήθελα εκεί να αφιερωθώ στον τρόπο προσευχής, στον τρόπο λατρείας, διακονίας κλπ. Του Αγίου Όρους. Και έτσι, ενώ είχα πάει σε άλλα μέρη εντός Ελλάδος και Κωνσταντινούπολη και Αγγλία επίσης για αποστολές, στην Κύπρο απέφευγα να έρθω. Γιατί αλήθεια? Γιατί ήθελα έτσι να είμαι επικεντρωμένος περισσότερο στον τρόπο ζωής, στον μοναστικό τρόπο ζωής. Όταν όμως πια τα πράγματα ορίμασαν μέσα σας, αυτό το πράγμα ήρθε και εξισορρόπησε, έτσι δεν είναι, πατήρ Ισίδωρε? Ναι, ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα. Μες. Να έρθω στην Κύπρο, να πάρω το αυτοκίνητο του πατέρα μου, ένα παλιό αμάξι 18 ετών, να αρχίσω να πηγαίνω στα μοναστήρια, στις Μητροπόλεις, στην Αρχιεπισκοπή, στα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα σπίτια ανθρώπων που με καλούσαν, για να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε το πώς θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο μοναστικό συγκρότημα. Μάλιστα. Το οποίο, κύριε Λουκά μου, είναι τόσο μα τόσο πολύ συνδεδεμένο με την Κύπρο μας, τον τόπο μας. Βέβαια. Και την παράδοσή μας. Έτσι, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η εικόνα του Άξιον Εστί συνεορτάζεται και με τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου, τον πρωτόθρονο των 70 Αποστόλων του Χριστού, τον Απόστολο Βαρνάβα, στις 11 Ιουνίου, πατήρ Ισίδωρε. Ακριβώς, και αυτό μου δίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, επειδή αυτός ο μεγάλος Άγιος μας έφερε τα φώτα του Χριστού, μας έφερε το Ευαγγέλιο, μας έφερε τον πολιτισμό, μας έφερε τα πάντα, έχισε το αίμα του εις τη Σαλαμίνα και έτσι έγινε η Κυπριακή Εκκλησία αιματοπότιστος. Μάλιστα. Και ανεδείχθηκε η κατεξοχήν νήσος των Αγίων και το κατεξοχήν αγαπημένο νησί της Παναγίας μας. Πάμε λοιπόν στο 2014, όπου άρχισαν σιγά σιγά οι εργασίες και αποκαθίσταται αυτό το ερυπωμένο κτίριο. Να διευκρινίσουμε ότι είναι δύο τα κτίρια, το υφιστάμενο και το κτίριο το οποίο έχει αναπαλαιωθεί. Το εφιστάμενο πια, όπου διέμεναν και διαμένουν οι μοναχοί, είναι τιμόρροπο και χρειάζεται και αυτό επιδιόρθωση. Ωστόσο, θα πάμε από το κτίριο που έχει επιδιορθωθεί ήδη, πατήρ Ισίδωρε, στο βίντεο που ακολουθεί, όπου έχουμε ένα εισαγωγικό βίντεο για το Άξιον Εστί και το πώς αρχικά ήταν αυτό το κελίον. Και να επανέλθουμε, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Αυτό το κτίριο όπου είναι και τα κελιά των μοναχών και το μαγειρίο, πατήρ Ισίδωρε, και η τράπεζα και οι άλλοι χώροι. Να πάμε τώρα
και στο εργοτάξιο, όπως ήταν στη διαδικασία του 2014 και μετά, από την ανακαίνιση που άρχισε στην περιοχή και σε αυτό το κελίο. Και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Βλέπετε απέναντι ακριβώς το κεντρικό κτίριο και αυτό το κτίριο στα δεξιά είναι το κτίριο όπου έχει ανακαινιστεί πια. Στο επόμενο βίντεο θα δείτε και την εξέλιξη των εργασιών. Πατήρ Ισίδωρε, ποιοι είχαν την ευθύνη αυτής της αποκατάστασης? Η αποκατάσταση αυτή βασικά οφείλεται στον κυπριακό πλήρο και λαό, τον οποίο επιθυμώ πάντοτε να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη του γέροντά μου και της αδελφότητος μου. Μάλιστα. Ξεκινώντας με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Χρυσόστομο και όλους τους σεβαστούς αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου, οι οποίοι με πραγματικά ευλάβεια και αγάπη προς την Παναγία μας μου έδωσαν την ευλογία τους να αρχίσουμε να κάνουμε πανκυπρίους εράνους τις Κυριακές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα πρώτα χρήματα, να φέρουμε τα πρώτα υλικά οικοδομής, καθώς επίσης και μαστόρους επιδέξιους με πύρα που εργάζονται στο Άγιον Όρος, για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό το πρώτο κτίριο. Μάλιστα. Επίσης να εκφράσω και την ευχαριστία μου στο Προεδρικό Ζεύγος και την Κυπριακή Δημοκρατία και σε όλον τον λαό της Κύπρου, ο οποίος όχι μόνο με εισφορές, αλλά και με προϊόντα και μάλιστα τρόφιμα που είναι τόσο αναγκαία για τους πατέρες του Άξιον Εστίν και με άλλες διάφορες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια, κυριολεκτικά με πολύ έτσι αγαθή διάθεση, υπηρετούν την Παναγία του Άξιον Εστίν. Μάλιστα. Να αναφέρουμε ότι το ιερόν αυτό παντοκρατορικών κελί του Άξιον Εστί βρίσκεται στο Άγιον Όρος, στην περιοχή Καψάλας, κοντά στις Καριές, έτσι δεν είναι, πατήρ Ισίδωρε? Μάλιστα. Εκεί που έζησε και ο μεγάλος και γνωστός σε όλους μας Άγιος Παΐσιος. Μάλιστα. Και λέγεται επίσης ότι η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται λέγεται και Λάκκος του Άδιν, με έψιλον διότι. Μάλιστα, διότι είναι μια τεράστια βούβα σε βάθος. Είναι ένα, όπως λέμε στην Κύπρο, ένα κάτσιμο. Μάλιστα.
Και εκεί περνάει και ένα ποταμάκι, είναι ένας χώρος θαυμάσιος, το δάσος, το αγιώρος, πολύ έφορο το έδαφος, πολλά τα νερά τα οποία τρέχουν όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Μάλιστα. Τα πουλιά έτσι έρχονται εκεί και λαϊδούνε. Είναι ένα πραγματικά ειδηλιακό μέρος μεταξύ ουρανού και γης. Ένας χώρος για να ησυχάζει κανείς, να γαλινεύει και να επικοινωνεί με τον δημιουργό του κόσμου. Πάμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο απόσπασμα από τις προχωρημένες αυτή τη φορά εργασίες ανακατασκευής. Οι καλοί συνάδελφοι. Κατεβήκαμε στα άξινα στεία από την πίσω πλευρά. Εδώ έχει μπαλκόνι, μην πέσουν όλα. Πω, πάρα πολύ δουλειά που πέσει. Τι απίστευτο κτίριο είναι αυτό. Τι απίστευτο πράγμα. Μένω έκθαμβος. Εδώ που βρήκε το ερείπιο, έγινε αυτό να έρχονται το σπίτι της Παναγίας. Μέσα σε... Τι ωραία που είναι, τι ωραία. Ανέβηκα πάνω στον μπαλκόνι. Απέναντι το κελί του παλαιό. Κοίταξε, μισοκρεμισμένα όλα. Εδώ καθάριζαν, κάναν πάρα πολύ δουλειά. Το μπαλκόνι γύρω-γύρω. Ανέβηκα πρώτα πάνω. Κάτι χαράζει το ποτάμι. Γεια σου, Σαρία. Μένω στο κάτω σπίτι. Καλημέρα. Λογείτε. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Διάδρομος. Τι είναι εδώ. Εδώ τι είναι. Κουζινάκι. Βάλια. Κελάκια. Όπως ήταν παλιά. Μόνο που τώρα είναι ανακαινισμένα. Καινούρια με χοντρούς τοίχους. Ένα αμαξί σε δίπλα εδώ πριν.
Πατήρ Ισίδωρε, είναι πραγματικά συγκινητικό. Είμαι σίγουρος ότι εσείς το νιώσατε από πολύ κοντά και όλη αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ, ας κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά πριν από το λογαριασμό οικονομικής βοήθειας, όπου τρέχει ακόμη στην Τράπεζα Πειραιώς. Άρα, όσοι μας βλέπουν από την Κύπρο αλλά και εξ Ελλάδος μπορούν να βοηθήσουν, πηγαίνοντας οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τραπέζης Πειραιώς και αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας, που είναι το ιερών παντοκρατορικών κελίων Άξιον Εστί, όπου μπορούν εκεί να κάνουν την κατάθεσή τους. Στον Γέροντα Λουκιανό Ιερομόναχο και στους συναυτών αδελφούς, παρακαλώ. Μάλιστα. Το κτίριο που είδαμε πριν λίγο, κύριε Λουκά μου, ήταν παλαιότερα ένα εργατόσπιτο. Υπήρχε λοιπόν η μεγάλη ανάγκη, γιατί έγινε και μία μελέτη από ειδικούς, από αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, να φτιαχτεί το πρώτο κτίριο. Μάλιστα. Για να μπορέσουν οι πατέρες να κινούνται με ασφάλεια σε ένα χώρο, καθώς επίσης να κάνουν τον κανόνα τους. Να προσεύχονται, να διαβάζουν, να κάνουν τις μετάνοιές τους κλπ. Ναι. Γι' αυτό και επικεντρωθήκαμε όταν αρχίσαμε αυτό το έργο να μαζεύουμε όλα τα χρήματα και να προσπαθούμε να τα διοχετεύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να φέρνουμε συνεχώς υλικά οικοδομής και τους καλύτερους μας στόχους. Μάλιστα. Μάλιστα, τα υλικά οικοδομής προσπαθήσαμε να φέρουμε ό,τι καλύτερο προσφέρει η ελλαδική γη. Είτε όσον αφορά τις πέτρες, φέραμε καρίστου, είτε καβάλας, από τη Χαλκίδα τα κεραμίδια, τη ξυλία από τα Τρίκαλα και άλλους χώρους της Ελλάδας μας. Ταυτόχρονα, οι μοναχοί, με την προσευχή τους, που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και μετά για το καθημερινό πρόγραμμα των Άξιον Εστί, αρχίσαν να εργάζονται ήδη, ούτως ώστε να χαμηλώσουν τα εργατικά κόστα, να ανεβάσουν την ποιότητα, αλλά και να ελκύσουν την ιδιαίτερη πρόνοια της Παναγίας μας, η οποία χαίρεται όταν βλέπει τον μοναχό, όχι μόνο να προσεύχεται, αλλά και να εργάζεται στο να συγκρεί και να φτιάχνει το σπίτι της. Μάλιστα. Το Άξιον Εστί είναι ένα τόσο αρχαίο σπίτι της Παναγίας μας. Και αντιλαμβάνομαι με τη χαρά που πήραν και οι ίδιοι όταν ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο κτίριο, το κελίον Άξιον Εστί. Θα δούμε και βέβαια το δεύτερο κτίριο που διαμένουν και το οποίο είναι πραγματικά σε μια άσχημη κατάσταση, όπου και συνεχίζεται η βοήθεια και η στήριξη όλων μας. Πριν όμως, ακόμη μια λήψη παρακαλώ από τις εργασίες, αλλά και στο τέλος, σε αυτό το κτίριο που αναφερόμαστε, στο πολύ παλιό κατάλημα που μέχρι τώρα διαμένουν οι μοναχοί. Thank you.
Αυτό το κτίριο λοιπόν, η Παναγία του Άξιον Εστί, πατήρ Ισίδωρε, να ευλογεί το έργο σας. Πάμε παρακαλώ στο φωτογραφικό υλικό, η καλή συνάδευση στο κοντρόλ και να αρχίσουμε από αυτή την εικόνα της Παναγίας, την οποία και βλέπουμε. Και στη συνέχεια παρακαλώ ελάτε, όπου προχωράμε. Αυτή είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται το σημείο αναφοράς μας και το κελί Άξιον Εστί. Παρακαλώ ελάτε. Και μία πιο πανοραμική άποψη του Αγίου Όρους και της ευρύτερης περιοχής στις Καριές, όπου βρίσκεται αυτό το οικοδόμημα. Το κτίριο το οποίο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και εγκαταλελειμμένο, είναι αυτό που είδαμε και έχει ανοικοδομηθεί, το εσωτερικό του και το πώς βρισκόταν και είχε αφαιθεί πια στο χρόνο και πώς σιγά σιγά οι προσπάθειες άρχισαν πριν από λίγα χρόνια με την βοήθεια όλων, ούτως ώστε αυτό να έχει σήμερα τη σημερινή του μορφή και να μπορούμε να κάνουμε και αυτή την εκπομπή για να σας καλούμε και εσείς με τον δικό σας τρόπο να μπορέσετε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια από οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, όπου μπορείτε, δίνοντας σας στοιχεία της επικοινωνίας ιερών παντοκρατορικών κελίων Άξιον Εστί, να μπορείτε να καταθέτετε τον οβολό σας και να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζοντας και βλέποντας την προτέρα κατάσταση στην οποία ήταν, η περιοχή στην οποία αναφέρθηκε ο πατήρ Ισίδωρος, όπου πραγματικά είναι μια ευλογία Θεού και το περιβόλι, όπου η καθημερινότητα των μοναχών εκεί συμπεριλαμβάνει και αυτές τις δραστηριότητες για την εξασφάλιση των αναγκών της καθημερινότητας, αντιλαμβάνομαι, πατήρ Ισίδωρε, και πραγματικά ένας εκπληκτικός χώρος. Μεταφερόμαστε τώρα και στο κτίριο το οποίο βλέπουμε ότι βρισκόταν υπό ανακαίνιση, τις εργασίες οι οποίες είχαν αρχίσει, τον τρόπο με τον οποίο εκ θεμελίων, θα έλεγε κανείς, άρχισε αυτό το κτίριο να επισκευάζεται και να επιδιορθώνεται και πραγματικά την θαυμαστή εξέλιξη στην οποία όλοι συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο, ο καθένας ξεχωριστά, και οι τεχνίτες και οι μοναχοί και όλος ο κόσμος όπου οικονομικά στήριζε αυτή την προσπάθεια και όχι μόνο, και με διάφορα υλικά όπως αναφέρθηκε, τρόφιμα και τα της καθημερινότητας και των αναγκών αυτού του κελίου, το Άξιον Εστί, το οποίο βλέπουμε στις οθόνες μας και σε χειμερινή περίοδο, όπου επίσης είναι μαγευτικό το τοπίο πια, αφού έχει ολοκληρωθεί το κτίριο και πραγματικά είναι μια μοναδική, θα έλεγα, τοποθεσία πατήρ Ισίδωρε. Συνεχίζοντας, βλέπουμε πια εδώ, πατήρ Ισίδωρε. Εδώ βλέπουμε τον ναό, κύριε Λουκά μου. Μάλιστα. Στα δεξιά είναι η Παναγία του Άξιον Εστί. Βρίσκεται στα δεξιά γιατί μεταφέρθηκε από τους αγγέλους μετά από το θαύμα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Ευσαλετονίνο. Μάλιστα. Ενώ ο κύριος μας είναι στα αριστερά. Στα αριστερά. Ενώ το τέμπλο, σε όλους τους ιερούς ναούς είναι ακριβώς το αντίθετο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε το γέροντα στο πρωτάτο, που είναι η πρώτη εικόνα του Άξιον Εστί που έγινε το θαύμα και μεταφέρθηκε στον κεντρικό ναό του Αγίου Όρους, γιατί η Παναγία του Άξιον Εστί συσκευάζει όλο το Άγιον Όρος. Μάλιστα. Αυτή τώρα που βλέπουμε η ασημένια είναι η δεύτερη, που είναι στο χώρο, στο κελί του Άξιον Εστί, εκεί που έγινε το θαύμα. Εκεί που έγινε το θαύμα. Πάλι πάμε πίσω στο πρωτάτο. Μάλιστα. Και βλέπουμε την εικόνα του Άξιον Εστί υπαριθμών 1, να την Μάλιστα. ονομάσουμε έτσι. Και τώρα ο χώρος όπου διαμένουν οι μοναχοί, πέρα από αυτόν που έχει ανακαινιστεί, ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται άμεσης ανακαίνησης. Είναι πάρα πολύ παλιό το κτίριο από ό,τι βλέπω. Χρονολογείται ίσως και από τις αρχές του 20ου αιώνα, πατήρ Ισίδωρε, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα στην διαβίωση του εσωτερικού του, το οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως και το οποίο επίσης χρειάζεται την βοήθεια όλων. Η καθημερινότητα εδώ, ένα ψυγείο βλέπετε στα αριστερά, ένα βραστήρα, αλλά βλέπετε και την κατάσταση του εσωτερικού, των τοίχων, του πατώματος. Εδώ είναι η κουζίνα, όπου οι μοναχοί καθημερινά παρασκευάζουν τα γεύματά τους και τις ανάγκες που υπάρχουν, διάφορες ροχμές και η κατάσταση η οποία σήμερα επικρατεί, όπου αντιλαμβάνομαι ότι με κάθε δυνατό τρόπο ξεπερνιούνται όλα αυτά τα προβλήματα, πατήρ Ισίδωρε, ούτως ώστε να επικεντρωθείτε στην ουσία της αποστολής σας,
στην περιοχή. Ωστόσο, είναι αναγκαίο όλη αυτή η κατάσταση την οποία βλέπουμε να επιδιορθωθεί, όπως επιδιορθώθηκε και το ακριβώς απέναντι κτίριο, και το οποίο τιμά όλους εσάς καταρχάς και όλους όσοι είναι δίπλα σας και ήταν μέχρι στιγμής μαζί σας αυτή την προσπάθεια και στήριξαν όλη αυτή την ανακαίνιση αυτού του κτίριου το οποίο προείδαμε. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ακόμη λίγες φωτογραφίες από το κτίριο, από τον εξωτερικό του χώρο, και βλέπετε ότι είναι σε μια άσχημη κατάσταση. Διαμένουν όμως αυτόν οι μοναχοί, είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο στο οποίο βλέπουμε, και ολοκληρώσαμε αυτό το ταξίδι με την Παναγία του Άξιον Εστί, η οποία ευλογεί, είμαι σίγουρος, το έργο όλων εσάς, αλλά και όλου του κόσμου, πατήρ Ισίδωρε. Σημειώστε, κύριε Λουκά μου, ότι όταν ήμασταν μέσα στο κτίριο το πρώτο, είδαμε ένα σωρό από πέτρες. Μάλιστα. Εκεί οι πατέρες, εδώ και αρκετό καιρό, αφού έριξαν κάποια παλιά κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνταν για εργασίες, δηλαδή ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο κτλ., και αφού καθάρισαν όλο εκείνο το χώρο, έσπασαν και τον βράχο που βρισκόταν κάτω από το χώμα. Μάλιστα. Εκεί σχεδιάζουμε πρώτα ο Θεός τον ερχόμενο Μάρτιο να χτίσουμε ένα νέο κτίριο, το οποίο θα είναι μία τραπεζαρία, ένα πλήρες μαγειρίο με κουζίνα, ένα άλλο χώρο για λάντζα και ένα άλλο χώρο αποχετευτικό, και από πάνω άλλα τρία υπνοδωμάτια και για όπως τα ονομάζουμε στο Αγιονόρος, και αυτό θα είναι τροποντινά, να το πούμε, ένα αρχονταρίκι. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί θα μαγειρεύουμε με ασφάλεια, το τονίζω το με ασφάλεια. Ναι, φάνηκε άλλωστε και στις φωτογραφίες, πατήρ Ισίδωρε, ότι η ασφάλεια δεν υπάρχει ουσιαστικά δεν σε αυτό το κτίριο. Υπάρχει, διότι, κύριε Λουκά μου, να ξέρετε ότι η σκεπή στο μεγάλο, το κεντρικό κτίριο, όπως εγώ το ονομάζω, για να το ξεχωρίζω από τα άλλα. Μάλιστα. Στη σκεπή υπάρχουν όγκια από περιπτώματα νυχτερίδων και αρουραίων. Και τα νερά της βροχής ή το λιωμένο χιόνι θα τρέξουν μέσα εκεί που ζούνε, που κοιμούνται, που τρώνε, που μαγειρεύουν οι μοναχοί. Μάλιστα. Επίσης, στην κουζίνα τους υπάρχει ένα δίχτυο μέσα στον τοίχο από ποντίκια. Και το τρίτο είναι το πρόβλημα της στατικότητος. Βέβαια. Καθημερινώς το κτίριο αυτό γέρνει και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να πέσει πάνω στα κεφάλια των ατρόμητων αυτών μοναχών. Και εκεί είναι που έρχεται η βοήθεια των ανθρώπων, στην Τράπεζα Πειραιώς και στα υποκαταστήματά της, όπου αναφέρεται τα στοιχεία επικοινωνίας και του λογαριασμού, που είναι ιερών παντοκρατορικών κελίων Άξιον Εστί, για να μπορέσετε κι εσείς να βοηθήσετε με τον δικό σας τρόπο. Η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Ένα βίντεο της περιοχής, της καθημερινότητας των μοναχών, αλλά και των προσπαθειών που κατέβαλαν, παρακαλώ. Thank you.
Πατήρ Ισίδωρε, να κάνουμε παρακαλώ και μία αναφορά στη Μονή Παντοκράτορος. Η Μονή Παντοκράτορος είναι μία από τις 20 ένδοξες μονές του Αγίου Όρους. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Παναγία μας στο παρθενικό της ταξίδι από τα Ιεροσόλυμα επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και την Κύπρο μας και ο Κύριος εκεί της χάρισε το περιβόλι της. Μάλιστα. Για να αφιερώνονται διάφοροι άνθρωποι, άντρες, εις την Παναγία μας και να την υπηρετούν. Μάλιστα. Και η Παναγία μας από ευγνωμοσύνη προς τον Υιόν της και Θεόν ημών του χάρισε τη Μονή Παντοκράτορος. Είναι δηλαδή κατεξοχήν μοναστήρι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Μάλιστα. Εκεί υπαγόμαστε. Μάλιστα. Ο ηγούμενός της, ο γέροντας Γαβριήλ, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Χαίρομαι που το λέω, γιατί με την Κρήτη πάντοτε υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, όπως ξέρουμε όλοι. Έτσι είναι. Μας αγκάλιασε με πολύ αγάπη και πάντοτε μας στηρίζει σε αυτό το έργο. Μάλιστα. Τον οποίο και αυτόν τον ευχαριστώ και για τις προσευχές του. Και είναι ένα μοναστήρι στο οποίο συνηθίζουμε να πηγαίνουμε εκεί όταν γιορτάζει είτε η εορτή της Μεταμορφώσεως, είτε η Παναγία η Γερόντισσα. Μάλιστα. Να πούμε ότι η Μονή Παντοκράτορος είναι ελληνική, είναι η 7η στην ιεραρχία του Αγίου Όρους. Έχει μορφή οχυρωμένου μεσαιωνικού κάστρου, σημερινός ηγούμενος, όπως προείπατε, ο γέροντας Γαβριήλ. Η Μονή είναι η 7η στην τάξη των αγιορείτικων μοναστηρίων και είναι παραθαλάσσια, θα το παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατέχει ως μέγα θησαύρισμά της τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας, ενώ στη βόρεια μεριά της Λυτής βρίσκεται και το παρεκκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόχου. Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Χερσονήσου, πάνω σε γραφική και βραχώδη τοποθεσία κοντά στη θάλασσα. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ.
Πατέρ Ισίδωρε, αντιλαμβάνομαι ότι και σας χαροποιεί που σας επαναφέρουμε στην περιοχή τηλεοπτικά πια, αλλά και είμαι σίγουρος ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα επιστρέψετε σε αυτό το χώρο. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριολεκτικά εξεδίψασα τώρα από αγιορείτικο νάμα βλέποντας το μοναστήρι, ναι, και το κελί της μετανοίας μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την εργασία που έχετε κάνει. Πραγματικά μένω έξαμβος με την ποιότητα της εργασίας σας. Να είστε πάντα καλά. Και ένα απόσπασμα από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, στο Άγιον Όρος. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Και γαλιάσεως, καθώς ορώμεν τους τεκτιμημένους πόδας της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητας, διαβαίνοντας εις αυλάς του Ιερού Κοινοβίου ημών, και αναφωνούμεν με το Αποστόλου ως ωραίοι πόδες του Ευαγγελιζομένου την ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου τα αγαθά. Θεία συνάρση και ευδοκία υποδεχόμεθα την ημετέρα Σεπτήν Κορυφήν, με τις τιμίας συνοδείας ημών, έχοντας ακρεφνή τα αισθήματα του Λεβί
του Ζακχαίου και της Μάρθας, των υποδεξαμένων εις τας οικίας αυτών του Σωτήρα Χριστών. Έμπλη ευγνωμοσύνης και ανίκαι να εκφράσουμεν με λόγον την μεγίστη αγαλία συνημών, παρακαλούμεν τον Παντοκράτορα Κύριο, όσους λειτουργεί μυστικός την ημετέρα σωτηρίαν, να πληροφορήσει μυστικός την καρδία του Πατρός και Αυθέντου ημών, ότι στιγμήν ταύτην σύμπαση αδελφό της ημών ζει εν τονότερον κύκλο ημών, την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε όμως Παναγιώτατε, δεχθείτε την εικόνα ταύτη του Χριστού Παντοκράτορος και τα ομοφόρια, τα ομόφορα σύμβολα του καλού ποιμένος εις ανάμνηση της επισκέψεως ημών εν θάδε και εν θύμιο της μεγίστης χαράς την οποία εκ του εγγύς προσέφερε εις τα τέκνα αυτής η αγιωτάτη μόνο δεξιά. Ταπεινώς, οικός και βαθυκαρδίως ευχόμεθα πρεσβείες υπεραγίας του τόκου της γεροντήσης να υγιένεται, να μακροϊβερεύεται στηριγμένος εις τον πατριαρχικό θρόνο και καταγλαϊσμένος υπό τον αρετό του Ευαγγελίου προς δόξα της Εκκλησίας του Χριστού και σωτηρία των απανταχού της οικουμένης τέκνων ημών, ως ευπαρέστητε. Πατήρ Ισίδωρε, έχετε χαιρετισμούς από όλη την Ιφίλιο. Άνθρωποι οι οποίοι σας βλέπουν ηλεκτρονικά και δορυφορικά αυτή τη στιγμή, σας εύχονται τα καλύτερα, μεταξύ αυτών και ο ευρωβουλευτής μας από το Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, τον οποίον χαιρετάμε, ως επίσης και ο παγκοσμίου φήμης διακεκριμένος βαρύτονός μας, κύριος Πατσαλίδης, και πολλοί απλοί πολίτες, οι οποίοι σας εύχονται τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Πραγματικά νιώθω πολύ όμορφα στο νησί μου ως μοναχός, βλέποντας συνεχώς την αγάπη όλων των Κυπρίων προς το Άγιον Όρος. Με τιμάτε και σας ευγνωμονώ άπαντες στην Κύπρο. Άπαντες. Να είστε πάντοτε καλά. Υπάρχει, αντιλαμβάνομαι, επαφή με το κελίον Άξιον Εστί και με τη Μονή Παντοκράτορος για αυτή τη συνεχιζόμενη προσπάθεια καθημερινά. Ακριβώς. Ναι, παίρνω συνεχώς εντολές, ιδιαίτερα από τον Γέροντα Λουκιανό, σχετικά με το καθημερινό μου πρόγραμμα, είτε είναι το πρόγραμμα της προσευχής, είτε είναι το πρόγραμμα της διακονίας και των επισκέψεων, καθώς επίσης προσπαθώ όσο μπορώ να πηγαίνω σε ιερούς χώρους, όπως είναι π.χ. προχθές ήμουνα στην Παναγία την Χρυσοβιάδησα ή παλαιότερα στην Παναγία την Αμιδού, την Παναγία την Αμασμό, ούτως ώστε έτσι να κεμίσω τις μπαταρίες μου, όπως λέμε στον Γιώνορος, ναι, για να συνεχίσω στις διάφορες πόλεις όπου πηγούμε, της Κύπρου μας, τη διακονία. Ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη, η Παναγία του Άξιον Εστί να είναι στο πλάι σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε, ήταν τιμή μας. Και σας ευχαριστούμε που μας ηρεμήσατε και μυαλό και ψυχή σήμερα και μας πήγατε κάπου όμορφα, Πατήρ Ισίδωρε. Σας ευγνωμονώ, κύριε Λουκά, και απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση προς εσάς και προς όλους ανεξαιρέτως τους άνδρες της Κύπρου μας να έρθετε να επισκεφτείτε και να προσκυνήσετε την Παναγία του Άξιον Εστί στο Αγινό. Αμήν. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή ως είναι ο κόσμος μας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίττος στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Από καρδιά σας ευχαριστούμε που μας κάνατε συντροφιά. Μας τιμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, στους 97,2, 8 με 10, όπως κάθε πρωί άλλωστε, και στη συνέχεια άλλη μία ώρα τηλεόραση. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το RIC2 αυτή τη φορά και το RIC SAT. Γεια χαρά.